Η αθλητική ψυχαγωγική λέσχη μεδεών των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος διοργάνωσε στην περιοχή των άσπρων σπιτιών αγώνες δρόμου σε δημόσια οδό με την επωνυμία Άσπρη Πολιτεία σε μια προσπάθεια αναβίωσης των αγώνων που γινόταν στο παρελθόν. Διεξήχθησαν αγώνας 10.000 μέτρων για άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω, 5.000 για μαθητές μαθήτριες λυκείου και άνω και 1.000 μέτρων για γυμνάσια και δημοτικά. Η αφετηρία και ο τερματισμός των αγώνων ήταν στην παραλιακή οδό άσπρων σπιτιών μπροστά από το εντευκτήριο της λέσχης. Οι καιρικές συνθήκες ήταν σύμμαχος των διοργανωτών και έτσι οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 500 ανάμεσά τους και γνωστοί αθλητές. Γινόταν αυτός ο αγώνας το 1979. Διοργανωτής ήταν το εργοστάσιο του αλουμινίου και όπου μπορούσε τότε βοηθούσε και ο σύλλογος, γιατί ο σύλλογος είναι από το 1965. Σχεδόν παράλληλα με τη δημιουργία του εργοστασίου έγινε και αυτός ο σύλλογος. Για να μπορεί ο κόσμος να γυμνάζεται, οι εργαζομένοι της περιοχής. Παιδί τότε, θυμάμαι αυτόν τον αγώνα. Θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου τώρα, σαν ενήλικα, σαν μάνα, σαν αθλούμενη κιόλας κι εγώ, να αναβιώσουμε αυτό που είχαμε, να γίνει πάλι θεσμός. Πολύ ικανοποιημένοι από τον κόσμο, από τη συμμετοχή, από τη βοήθεια, από όλους. Δεν έχω από τους χορηγούς, από τα μαγαζιά της περιοχής, από τους γιατρούς της περιοχής, από τον μέγα χορηγό που πάντα βοηθάει, το εργοστάσιο, το αλουμίνιο. Κάνουμε αυτόν τον αγώνα, το θέλαμε αρκετά χρόνια να αναβιώσουμε το θεσμό του αγώνα της Άσπρης Πολιτείας και είναι και μία δέσμευση να ακολουθήσει και στα επόμενα χρόνια. Ήταν πέρα από κάθε προσδοκία πολλές οι συμμετοχές, μεγάλος αριθμός των συμμετοχόντων. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός και ελπίζω να έχουμε ένα πολύ καλό αγώνα. Από ό,τι θυμάμαι το 91 είχε γίνει το 1991 ο τελευταίος αγώνας. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, ήταν λαμπρή ιδέα. Πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος, τα άσπρα σπίτια έχουν γεμίσει κόσμο, πολλά νέα παιδιά. Άρα είναι μεγάλη ευκαιρία να φύγουν από τον καναπέ και από την τηλεόραση για να τρέξουν. Η εταιρεία προφανώς βοηθά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στον αγώνα της Αντίκερας, ακόμα περισσότερο εδώ που είναι ο χώρος, ας το πω, που ζουν οι εργαζόμενοι του αλουμινίου. Ως φίλος έχω έρθει εδώ πέρα περισσότερο από παλαιούς έτσι γνωστούς και συμπαίκτες στο πόλο. Θεωρώ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες σαν και αυτή του Μεδεώνα είναι ζωογόνες για την τοπική κοινωνία και μακάρι να γίνονται περισσότερες και του χρόνου να είμαστε εδώ πέρα και να είμαστε εδώ και ακόμα περισσότεροι, γιατί ο αθλητισμός είναι ζωή και όταν τα παιδιά τα βάζεις από μικρά στον αθλητισμό όπως εδώ πέρα, τα βάζεις σε ένα μεγάλο σχολείο το οποίο τους μαθαίνει πράγματα χρήσιμα για όλη τους τη ζωή. Το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια πράγματα για να κρατάνε και τα παιδιά στον ισιοδρόμο, στον αθλητισμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται τέτοια πράγματα, τέτοιες προσπάθειες. Θα λάβεις μέρος αγώνα? Εννοείται. Εμένα μου είπαν να έρθω. Εγώ είπα θα έρθω, αλλά θα τρέξω κιόλας, όπως και δίποτε. Θα τρέξω στα 5, γιατί έχω αγώνα 7 Ιουνίου.